Πάρα πολλούς τίτλους στο δυναμικό της. Ο κεραυνός τα τελευταία χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει το comeback. Οπότε... Κωνσταντίνου και η Avery που βρέθηκε στην άλλη πλευρά της περιφέρειας, μέσα η μπάλα στη Θεολόγου. Η Avery κάνει το σουτ και εδώ έχουμε το πρώτο καλάθι. Μάλιστα. Επίθεση για τον κεραυνό και νέο καλάθι από την Avery. Μια επίθεση για την ΑΕΛ. Με την Όρλοβιτς τώρα να ψάχνει τον τρόπο για να διεισδύσει στο καλάθι του κεραυνού. Τελικά θα κάνει την προσπάθεια και θα βρει τον στόχο. Θα έρθει και να ισοφαρίσει και να προσπεράσει. Και καταφέρνει να ισοφαρίσει με την Μαυρουδή, η οποία ανοίγει και αυτή λογαριασμό. Το πρώτο της καλάθι και το σκορ πάει στο 10-10. Αν δεν ρισκάρεις και αν δεν δοκιμάσεις και αν δεν σουτάρεις, δεν θα σκοράρεις. Μάλιστα. Ενώ η Avery από την άλλη θα βρει τον στόχο και θα δώσει ανάσα στον κεραυνό. Ήδη Ρουσάκη, σουτ για τρεις άστοχο. Η μπάλα μετά τα πολλά καταλήγει στην Θεολόγο, η οποία θα πείσει την μπάλα στο δικτάκι της ΣΑΕΛ και ο κεραυνός. Άλβες, η οποία μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ καλά. Ωραία προσπάθεια από την Άλβες. Πράγματι είναι πιο απρόβλεπτα. Ναι. Είναι η ψυχολογία σας τέτοια? Θεωρώ ότι οι πιο έμπειρες παίχτριες θέλω να πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει. Δηλαδή επειδή έχουν ζήσει αρκετά παιχνίδια με αυτές τις εξελίξεις. Ξανά στην Avery. Για να δούμε με την Ρουσάκη ξανά το σούτι Κωνσταντίνου. Το οποίο είναι για δύο, αλλά γρήγορη επίθεση για να δούμε με την Μαυρουδή στην προσπάθεια για τρεις. Θα αστοχίσει όμως, μένει το 61-52. Πλέον η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει για τα καλά και με αυτό το καλάθι της Θεολόγου θα λέγαμε ότι πλέον... Νομίζω έχουν κρυθεί όλα, έχουν τελειώσει κεραυνό, όλα. Ναι, ήδη άφησαν... 60-40 στο πρώτο παιχνίδι, 47-39, 63-52 το τελικό σκορ. Ο κεραυνός λοιπόν είναι και πάλι. Θέλετε να κινείστε ελεύθερα χωρίς περιορισμούς? Η Everyday Fresh σας δίνει άνεση και ασύγκριτη αυτοπεποίθηση χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία Center Plus, που περιορίζει τις πλαϊνές διαρροές χαρίζοντας μια απίστευτη αίσθηση φρεσκάδας. Everyday Fresh. Φορέστε αυτοπεποίθηση.